Μεγάλη φωτιά μένεται στο χωριό Τέρνοβε του Λουγκάνσκ. Πυροσβέστες με ειδικές στολές και εξοπλισμό δίνουν μάχη με το χρόνο για να τη θέσουν υπό έλεγχο. Πυκνός καπνός σκεπάζει την περιοχή. Οι ρωσικές αρχές αναφέρουν ότι η αιτία της πυρκαγιάς είναι άγνωστη και υπό διερεύνηση. Ανακοινώνουν ακόμη ότι υπό τον έλεγχο τους βρίσκεται άλλη μία περιοχή στην περιφέρεια του Χαρκόβου. В результате наступательных действий вооруженных сил Российской Федерации полностью освобожден населенный пункт Уды Харьковской области. Την ίδια ώρα οι μάχες γύρω από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια μένονται. Κίεβο και Μόσχα αλληλοκατηγορούνται την ώρα που ο δήμαρχος της πόλης Ενεργοντάρο που βρίσκεται ο σταθμός απευθύνει έκκληση να σταματήσουν οι εχθροπραξίες που καθημερινά αυξάνουν τον κίνδυνο πυρηνικού ατυχήματος. Στο πλευρό του επίσης δεκάδες ακόμα χώρες και η Ευρωπαϊκή Ένωση που με κοινή τους ανακοίνωση ζητούν την απομάκρυνση των ρωσικών στρατευμάτων από το εργοστάσιο. Το γεγονός ότι σταθμεύουν στην πυρηνική εγκατάσταση μέλη του στρατιωτικού προσωπικού της Ρωσίας και όπλα είναι απαράδεκτο. Προτρέπουμε τη Ρωσική Ομοσπονδία να αποσύρει αμέσως τις δυνάμεις του στρατού της και όλο το μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό από το πυρηνικό εργοστάσιο και τον περιβάλλοντα χώρο. Працюємо над новими санкціями проти Росії, над тим, щоб простимулювати громадян держави-терориста відчути свою частину відповідальності за те, що відбувається. Και όλα αυτά την ώρα που ο πρόεδρος της Σερβίας απορρίπτει τις αντιρωσικές κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ωστόσο ότι στη χώρα δεν θα δημιουργηθούν ρωσικές στρατιωτικές βάσεις.